Πάμε να κλείσουμε λίγο διαφορετικά. Λίγο ναι. Πιο ευχαριστώ. Κύριος Απόστολος Καραμπίνης, εδώ κοντά μας, Διευθύνης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Καραμπίνης Medical. Για το νέο περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Καραμπίνης Medical, η φροντίδα για το περιβάλλον είναι στο DNA μας. Τι σημαίνει αυτό? Θα σας πω. Εμάς η εταιρεία μας, κύριε Παυλόπουλε, δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας τα τελευταία 50 έτη. Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα πιο συγκεκριμένα των διαγνωστικών συσκευών, των συμπληρωμάτων διατροφής και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Mm-hmm. Στο πλαίσιο λοιπόν των συμπληρωμάτων μας, των νέων συμπληρωμάτων, Science of Nature, που όπως το λέει και η λέξη, ναι, είναι συμπληρώματα τα οποία σχετίζονται με φύση, με φυσικά συστατικά, αποφασίσαμε να ενεργοποιήσουμε το πρόγραμμα «Η φροντίδα για το περιβάλλον» στο DNA μας, ναι, με στόχο να επιστρέψουμε αξίες. Να επιστρέψουμε αξίες στην κοινωνία που ζούμε, mm-hmm, στο περιβάλλον, και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μειώσουμε το ανθρώπινο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Με ποιον τρόπο? Κοιτάξτε, τι σημαίνει πρακτικά? Ναι, ναι. Το πρώτο σκέλος του προγράμματος αφορά τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στα φαρμακεία της Ελλάδος. Ο στόχος μας είναι να βάλουμε, αν είναι δυνατόν, και 10.000 κάδους, mm-hmm, σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα φαρμακεία, ώστε οι πολίτες να μπορούν να επιστρέψουν οποιαδήποτε συσκευασία συμπληρώματος, πλαστική, γυάλινη, σε αυτούς τους κάδους, να την απορρίψουν. Με τη σειρά της η ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης να παραλάβει αυτές τις συσκευασίες και να τις οδηγήσει σε ένα ολικό σύστημα ανακύκλωσης με στόχο του να ξαναγίνουν προϊόν. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μας γλιτώνει ενέργεια, γλιτώνει την παραγωγή νέου πλαστικού και έτσι πραγματικά μειώνουμε το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Μάλιστα. Τώρα, ανταποκρίνονται τα φαρμακεία? Θα σας πω. Σε όλο αυτό. Επειδή τα φαρμακεία είναι άνθρωποι της γειτονιάς, όπως, ναι, γνωρίζετε, είναι άνθρωποι της καθημερινότητας. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν κάθε μέρα και ειδικά τώρα μέσα στην πανδημία, στον COVID, δείξαν ένα τεράστιο πρόσωπο προσπαθώντας με τα self-test, με τα εμβόλια. Με τα ραντεβού στα εμβόλια, βέβαια. Παρόλη αυτήν την αντικσότητα, δείξαν ένα τεράστιο ενδιαφέρον, διότι αντιλαμβάνονται όλο αυτό αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής. Να φανταστείτε, σε 15 μέρες βάλαμε πάνω από 300 κάδους, ναι, και ευελπιστούμε από την ανταπόκρισή τους, από αυτό που βλέπουμε, ότι πολύ σύντομα θα βρισκόμαστε σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδος με αυτούς τους κάδους και θα προχωρήσει πάρα πολύ καλά όλο αυτό το εγχείρημα. Στόχος λοιπόν είναι 10.000 κάδοι. Ναι, ε? Ναι. Όταν λέω 10.000, λέω περίπου τον αριθμό των φαρμακείων των οποίων υπάρχουν. Προφανώς. Σε κάθε φαρμακείο είναι ο στόχος να έχουμε ένα κάδο. Πώς το επικοινωνείτε αυτό στους καταναλωτές, πώς το μαθαίνουν? Εκτός από τις δικές μας ενέργειες, ναι, ναι, τις οποίες κάνουμε, όπως είναι και αυτή η εκπομπή που μας καλέσατε, είχατε την καλοσύνη εσείς να μας καλέσετε, εκτός από τις αναρτήσεις στα social media και όποιο άλλο marketing κάνουμε για να επικοινωνηθεί στον κόσμο και να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει, κάναμε και ένα πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Δηλαδή, στους κάδους, mm-hmm, υπάρχει ένα QR code, στο, mm-hmm, οποίο οι καταναλωτές μπορούν να το σκανάρουν με το κινητό τους εύκολα και να μπουν σε εκπληκτικούς διαγωνισμούς με πολλά δώρα. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να κινητροποιήσουμε περισσότερο τον κόσμο. Γι' αυτό σας ρώτησα, να έρθει για να ανακυκλώσει. Είναι πιο εκτελεστικό ακόμη για τους καταναλωτές. Κοιτάξτε, ο κόσμος είναι λογικό, είναι πολλές φορές κουρασμένος. Είμαι σίγουρος ότι η θέληση των Ελλήνων είναι να ανακυκλώσουν. Αλλά πολλές φορές ξεχνιόμαστε. Είναι πολύ καλό να ξέρουν ότι η συγκεκριμένη συσκευασία πηγαίνει στο συγκεκριμένο κάδο. Όλο αυτό βοηθάει, αν δείτε και η αφής με τις μπαταρίες. Έχει ενεργοποιήσει τον κόσμο να πηγαίνει, σωστά, να αφήνει τις μπαταρίες του στο συγκεκριμένο, σωστά, κομμάτι. Σωστά. Στο συγκεκριμένο κάδο. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν βοηθάει και ο κάδος, ναι, κάνει βοηθάει τον κόσμο που υπενθυμίζει να πάει να ανακυκλώσει. Ναι. Σε συνδυασμό με τον διαγωνισμό, βέβαια. Μια συνολική συνείδηση, έτσι. Πολύ σωστά. Έτσι, μια πιο ολοκληρωμένη συνείδηση. Όμως σε αυτή να μην, τη νέα εποχή. Ναι, να μην παραλείψω να σας πω ότι υπάρχει ένα δεύτερο σκέλος του προγράμματος, όπου το 1% του κύκλου εργασιών των συμπληρωμάτων διατροφής Science of Nature θα επενδυθεί, είναι δέσμευση από την εταιρεία μας, να επενδύεται σε καθαρισμούς της ελληνικής φύσης. Ακτές, παραλίες, αλλά γενικά δάση, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιβάρυνση, εμείς θα στέλνουμε ανθρώπους, οι οποίοι, με ειδικό εξοπλισμό φυσικά, θα προβαίνουν στη συγκομιδή, mm-hmm, πλαστικών, γυαλιού και άλλων συσκευασιών. Και πάλι θα έρχεται. Θα βοηθήσετε και πολλούς δήμους και πολλούς εθελοντές που σπέβδουν και το κάνουν αυτό. Σωστά, τώρα, αλλά θα το χρηματοδοτήσουμε επαγγελματικά, ναι, και εμείς μέχρι τώρα κάναμε πολύ εθελοντική, mm-hmm, πολλές εθελοντικές ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι με τον επαγγελματικό αυτό τρόπο και εφόσον έχουμε πόρους διαχρονικά,
θα εκταθεί όλο αυτό. Είναι προφανές ότι για να τα περιγράφετε όλα αυτά με τόση θερμή, πάνω απ' όλα τα πιστεύετε εσείς. Γιατί διαφορετικά υπάρχουν πολλοί τρόποι marketing και εγώ έτσι. Άρα λοιπόν, όταν παρουσιάζετε τις περιβαλλοντικές δράσεις σας με τόσο ενθουσιασμό, σημαίνει ότι πάνω απ' όλα είναι δική σας συνείδηση και κουλτούρα αυτό. Καλημέρα, κύριε Καραμπίδη. Το είπαμε ότι η φροντίδα για το περιβάλλον είναι στο DNA μας. Σωστά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλημέρα.